Καλημέρα σας. Μετά από πολύ καιρό έχουμε και το Διονύση πίσω, αλλά είναι σε μια φάση. Λοιπόν, ξεκινάμε αμιγώς αθλητικό διήμερο. Με πάμε στα Ζαγοροχώρια να πάρουμε μέρος σε έναν αγώνα ορεινού τρεξίματος, Ζαγόρι Mountain Running. Θα κάνουμε το 21 χιλιόμετρα στον αγώνα. Και είμαστε αυτή τη στιγμή λίγο πριν το διάφυρα του Ρίου Αντίριου. Δεν θα δούμε μόνο τον αγώνα σε αυτό το βίντεο, θα δούμε και... Ξεκινάμε δύο μέρες πριν τον αγώνα να κάνουμε και μια βόλτα στα Ζαγοροχώρια. Να περάσουμε τέλεια, η διάθεση είναι τρομερή. Πληρώσουμε κάρτα, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω να το χρησιμοποιήσεις στο βουνό, αλλά μπορεί να πληρώσουμε αυτό. Στάση. Πού αλλού. Γιάννενα. Ιωάννινα, μάλλον. Μετά από 4 ώρες και 30 λεπτά, πολύ ξεκούραστα, η Ιωνία οδός απίστευτη, φτάσαμε στη λίμνη των Ιωαννίνων. Δεν γίνεται λοιπόν Ζαγόρι Race χωρίς στάση στα Γιάννενα, όπως καταλάβατε. Πρέπει να σταματήσετε οπωσδήποτε. Αξίζει. Φαγητάκι στάση οπωσδήποτε. Είχαμε έρθει εδώ πριν κάποια χρόνια και δεν είχαμε πριν τραπέζι. Και μου είχε μείνει υποθυμένο. Ούτε αυτό είχαμε βρει. Αυτή τη φορά βρήκαμε κοτόπουλο με παρμεζάνα, ψαρονέφρι με ριζάκι και σάλτσα φρούτων. Σάλτσα φρούτων. Κρυθαρότο με μανιτάρια. Τι είναι αυτό? Καλή ώρα. Λοιπόν, φάγαμε, ήπιαμε. Πήραμε και τα γλυκάκια μας, εδώ, σιροπιαστά, φωλιονιάσιος. Λοιπόν, και αναχωρούμε νομίζω, έτσι ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε. Ολιγόλεπτη στάση, γιατί φτάσαμε, παιδιά, στο μνημείο της αγορίσιας γυναίκας. Και φτάσαμε στο γεφύρι του Κόκορου. Πολύ διάσημο. Από εδώ θα περάσει ο αγώνας. Είναι το κάτω μέρος του αγώνας, το χαμηλότερο σημείο του. Και από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουμε την άνοδο μετά του αγώνα. Ρε Αντρέα, τρέχονται ρε φίλε αυτές οι πέτρες εδώ. Δεν μπορεί να πατήσεις ούτε με τις μύτες εδώ ρε. Φτάσαμε στο μπαλκόνι του Ζαγορίου. Χωριό Βραδέτο. Το πιο ψηλό χωριό των Ζαγοροχωρίων και των 46. Ξενοδοχείο μας. Ωραίες.
Εμείς είμαστε στο κάτω όροφο. Τέλεια όλα. Στο τέλος θα μας κρίνει τέλεια. Βεβαίως. Το καλό πράγμα από την αρχή φαίνεται. Ταπεινό και μικρό δωματιάκι. Η φωλίτσα. Λοιπόν, να χαράζουμε λίγο ξεκούραση και θα πάμε μετά για εξερεύνηση του χώρου. Έχουμε έρθει στους κήπους. Εδώ μας ξεναγεί ο φίλος μου ο Αντρέας, ο οποίος την ξέρει την περιοχή εδώ. Ένα πολύ ωραίο γραφικό χωριουδάκι. Ήπειρους Τρέιλ λέει και δεν ξέρω συνέχεια αυτό γράφει. Λοιπόν, έχουμε έρθει από πάρα πολύ ωραίο χωριό. Πολύ γραφικό. Περπατάμε στα σουκάκια. Είναι πολύ ωραίο φτιαγμένο το χωριουδάκι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο φτιαγμένο. Είναι μέρος του... Οπ, μέρος του αγώνα, παιδιά, βρήκαμε. Αγώνα, ναι. Βρήκαμε μέρος του αγώνα, διότι υπάρχει σηματοδότηση. Οπ, οπ, οπ. Βέβαια, εδώ σε λιγότερες από... Πριν λίγο είδαμε και ταμπέλα που έλεγε η στάση στους κήπους στο 70ο χιλιόμετρο του αγώνα του Τέρα. Έχει στάσει εδώ στο εκεί, στους κήπους. Έχει στάσει στο 70 δηλαδή και έχει στάσει στους κήπους εδώ. Μια χαρά. Πολύ ωραίο. Άμα θες σταματάς κιόλας. Πανέμορφα. Να το. Τι σας είπα. Οπ! Οπ! Τι σας είπα. Ταμπέλα, half marathon 21. Περνάμε παιδιά και εμείς από εδώ. Τι σας είπα. Τρελό. Το κατεβαίνουμε αυτό. Ωραίο, εδώ θα τρέχουμε την Κυριακή. Εδώ, παιδιά, εδώ λογικά πρέπει να είναι ή το 10ο ή το 12ο. Τσεπέλογο, να πάρουμε τους αριθμούς μας και τα μπλουζάκια μας. Εδώ έχει στηθεί ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι. Το στήσιμο αυτό του αγώνα, έτσι. Υπάρχει αυτό το στήσιμο του αγώνα. Είναι οι άνθρωποι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή ώρα δουλειά. Έχουμε πάρει πολύ ενέργεια από το. Πού θα πάτε, νομίζετε, παιδί μου, ότι συμμετέχει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πολύ μεγάλο. Όχι, και εκείνη η κρίση. Και εκείνη η κρίση μεγάλο. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. 5 stars.
Ξυπνήσαμε, ετοιμαστήκαμε. Είναι λίγο νωρίς ακόμα. Η ώρα είναι 6:20. Αλλά δεν γίνονταν να μην ξυπνήσουμε το πρωί. Έχουμε μάθει κάτι τρομερό και μας έχει εξητάρει από το βράδυ. Εδώ δίπλα στο ξενοδοχείο μας ξεκινάει ένα ωραίο μονοπάτι. 30 λεπτά, 40 δεν είναι πολύ. Για να δούμε ένα πολύ ωραίο... Από εκεί έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Για το φαράκι του Βίκου. Ίσως και είναι και η καλύτερη θέα, μας είπαν κιόλας. Η θέση αυτή λέγεται Μπελόι. Αυτή η ταμπέλα εδώ που βλέπετε. Μπελόι. Και ξεκινήσαμε νωρίς για να το βάλουμε και αυτό στο πρόγραμμα. Γιατί τελευταία στιγμή το μάθαμε. Καλημέρα λοιπόν. Λοιπόν, μέχρι εδώ πάει το αμάξι. Εδώ έχουμε ένα ωραίο χάρτη της περιοχής. Πάμε λίγο πιο κοντά. Βραδέτο. Ξεκινήσαμε αυτό το κομμάτι το πεζοπορικό. Έχουμε έρθει εδώ. Και θα πάμε τώρα αυτό το κομμάτι, το οποίο θα μας οδηγήσει σε αυτή τη θέση, τον Μπελόι. Και απέναντι εδώ, εδώ είναι όλος ο Βίκος η Χαράδρα που ξεκινάει. Και εδώ απέναντι είναι η θέση Οξιά. Άλλη ωραία θέση για να δεις το φαράγγι. Αυτές οι δύο θέσεις δηλαδή είναι απέναντι μία από την άλλη και βλέπεις όλο το φαράγγι εδώ του Βίκου. Σωστός είναι, Ανδρέα. Φυσικά. Λοιπόν, από εδώ με τα πόδια, μετά τέλος. Κάρα και πριν με τα πόδια μας. Αλλά μέχρι εδώ μπορεί να έρθει κάποιος και με το όχημα. Πέτρα, απίστευτο, παιδιά. Δουλεμένο στο χέρι. Οπα. Και... Ωρε, φίλε! Άξιζε που σηκωθήκαμε. Μα έχω μείνει. Όχι, ρε. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Να σου πω, εδώ είναι τα παιδιά, ε. Ποια παιδιά, ρε, εδώ δεν. Να σου πω, τράβηξε με λίγο το που πει. Νίκο, έρθαμε με τα παιδιά. Ω, παιδιά, τρομερό. Ο Βοητομάτης, ε. Επική θέα δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει, μου έχει σηκωθεί η τρίχα, παιδιά. Κοιτάξτε, θα σας κάνω ένα πολύ αργό πλάνο.
Λοιπόν, γυρνάμε πίσω τώρα γιατί η μέρα είναι μεγάλη σήμερα. Λοιπόν, η ώρα είναι. Θα πάμε ηλιοχώρη. Καταράκτες. 7:30. 7:30. Πάμε να πάρουμε πρωινό, να φάμε ωραίες πίτες Ιωαννίνων τοπικές. Και συνεχίζουμε ηλιοχώρη. Ηλιοχώρη, καταράκτες, θα βάλουμε μαγιουδάκι. Έτσι, άμα να δροσιστούμε και λίγο. Να δροσιστούμε. Κάπαμε. Ηλιοχώρη. Τι. Καταράκτες. Θα έχει μια κάθοδο λίγο τώρα, περίπου 1500 μέτρα, νομίζω παραπάνω να είναι, και θα φτάσουμε στις καταράκτες Μπάλτα της Τρίγκα. Ωραία δρομούλα μαλακή. Προχωράμε, περάσαμε και ένα πολύ ωραίο καφέ. Μάλλον θα σταματήσουμε στο καφέ στην άνοδο, όπως θα ανεβαίνουμε, γιατί τη βλέπω ζόρικη την άλλη φορά. Οπότε θα χρειαστεί να σταματήσουμε εκεί. Λοιπόν, τεράστιος πλάτανος από πίσω, περνάμε. Μπαίνουμε σε πλέον πιο στενό μονοπάτι. Καταράκτες, ηλιοχωρίου, απόσταση 997 μέτρα. Μ' αρέσουν τα... η ακρίβεια, μ' αρέσει. Μπάλτα της Τρίγκα. 695. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφη η διαδρομή. Γεφυράκι ωραίο. Είναι βατή για όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως φυσικής κατάστασης. Να έρθετε οπωσδήποτε, θα το συνεισθώ 100%. Λοιπόν, έχουν μείνει άλλα 400 μέτρα. Συναντάμε αυτό το ωραίο εκκλησάκι εδώ. Αγίος Αθανάσιος. Λοιπόν, και μετά από 20 λεπτά περίπου φτάσαμε. Έτοιμοι. Εξοπλιστήκαμε, μαγιό. Κάργε, μαγιό. Γιάννη, Μαριόλα, Αντρέα, Σαντιλιακό Αντρέα. Thank you.
2 λεπτά το πολύ είμαι στο νερό. Όσο πας κοντά στο καταράκτη, είναι πιο κρύο. Τέλεια. Νομίζω ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίες που ζήσαμε αυτό το τρίμερο στο Ζαγόρι. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ανεπανάληπτο εδώ το κομμάτι αυτό, ο καταράκτης. Πάμε για φαΐ. Να γεμίσουμε λίγο μπαταρίες. Γιατί θα έχουμε και άνοδο, παιδιά. Δύσκολη, δεν είναι εύκολη η άνοδος. Τα ξαναλέμε.